αγκούρια. Η οικονομία μας πάει καλά. Το πανηγυρίζω, ναι! Πώς τις είδατε τις τιμές, βλέπω μπήκατε, βγήκατε, πώς τα είδατε. Για καπαμά. Πώς τα είδατε. Για καπαμά. Όπως. Μην κρινιάζετε όλη την ώρα. Αν ακούς το τηλέφωνο του αλλού, τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του αλλού, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να πας στον γιατρό σου. Άρα θεωρώ πρώτα απ' όλα λοιπόν αυτόν που παρακολουθεί πρώτα απ' όλα βαθιά άρρωστο και μετά και ηλίθιο. Μην τον πω και μαλάκα δηλαδή. Κατά κυριολεξία αυτός που παρακολουθεί είναι μαλάκας. Τι έγινε, παιδιά. Μας την πέσανε. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, κορίτσια. Είσαι ο μέση της πολιτικής, πάρ' το χαμπάρι. Ο μέση της πολιτικής είσαι. Δεν παίζεσαι. Με τίποτα δεν παίζεσαι. Ρε παιδί μου, Κυριακό, μην καταλαβαίνεις τίποτα. Everyday μαλακία. Everyday μαλακία. Ένα πράγμα μπορώ να σας πω. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση, θα είναι με κυβέρνηση των αρίστων. Δεν θα είναι με κυβέρνηση τουρλού. Καλά, τέτοια κυβερνησάρα που έχουμε στην Ελλάδα, ούτε στον ύπνο μας. Το χωρίς γραβάτα, το ανοιχτό πουκάμισο, ήταν κάτι που θα σας στέριαζε ίσως. Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Πες μου το καλύτερο πράγμα που έχεις ακούσει για σένα. Ότι είμαι ειλικρινής και συνεπής. Hello! Κάντε καμιά δημοσιογραφία της προκοπής και μην λέτε ότι να είναι. Γεια σας. Είναι Τρίτη σήμερα, 22 Νοεμβρίου 2022. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, γιατί δεν το έχω γράψει την ημερομηνία, ξεχνάω. Όταν παίρνω το χαρτάκι μπροστά και το διαβάζω, γράφω πάντα πάνω την ημερομηνία, αλλά σήμερα ξέχασα εντελώς. Από μνήμης λοιπόν, 22 Νοεμβρίου 2022, είναι το podcast του Τμήματος Πολιτικών Ειδήσεων του Ντοκουμέντο, το καθημερινό. Είμαι ο Δημήτρης Χατζηνικόλας και τώρα που γνωριστήκαμε, πάμε στην ουσία, πάμε στην ουσία. Με τι να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με το ηχητικό, ναι. Ας ξεκινήσουμε με το ηχητικό της χθεσινής ημέρας, που κατά τη γνώμη μου τη χάνει και κεντρικό σύνθημα, ή θα έπρεπε να τη χάνει, κεντρικό σύνθημα, παύλα συμπέρασμα της χρεοκοπίας της χώρας και των μνημονίων που ακολούθησαν. Τώρα βέβαια ζούμε στην εποχή τη μεταμνημονιακή, όπως μας λένε. Δεν είναι ακριβώς μεταμνημονιακή. Είναι για την ακρίβεια, κατά τη γνώμη τη δική μου, έτσι, την ταπεινή. Αν θέλετε την παίρνετε, αν θέλετε την πετάτε, αν θέλετε την ψωνίζετε, αν θέλετε την αφήνετε στην άκρη. Είναι η εποχή όπου όλοι εκείνοι που προσέτρεξαν για τη σωτηρία μας στα χρόνια της χρεοκοπίας, τώρα καλούνται να μαζέψουν τους καρπούς της σωτηρίας μας. Επί της ουσίας, τώρα συγχωρέστε με την έκφραση, μπορεί να φανεί και σκληρή, πλιατσικολογούν, εσχροκερδούν αγρίως επί ενός λαού, να το πούμε, είναι δυσάρεστο, αλλά να το πούμε, παραπληροφορημένου, ανεπαρκώς εκπαιδευμένου, πτωχευμένου και συνεπώς τρομοκρατημένου, μαθημένου σε ένα άθλιο δούνε και λαβίν, με κομματικά δειλαέτια, για την επιβίωση και συνεπώς αναξιοπρεπή. Διότι όταν είσαι μαθημένος σε ένα τέτοιο δούνε και λαβίν με την εκάστοτε εξουσία, με συγκεκριμένα βιλαέτια εξουσίας, κόμματα, κομματίδια, ομάδες, κομματάρχες, δεν μπορεί παρά να είσαι αναξιοπρεπής. Αυτά τα δυσαίρεστα. Πάμε λοιπόν με το ηχητικό της χθεσινής ημέρας. Από την πρώτη στιγμή, η κάλυψη της περιοχής, σωματεία και μαζική φορείς έδειξαν τα όπλα τους. Την άγαπη, ταξική αλληλεγγύη, αποδεικνύοντας πως τα σπίτια του λαού να σώσει ο λαός. Κανένας μόνος παντού σε κυκωμό. Του λαού τα σπίτια, τα σώσει ο λαός. Αυτό ήταν. Από την πορεία που έγινε στο ζωγράφο, πολύ μεγάλη πορεία, πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος, ανέλπιστα πολλοί κόσμος, για το χθεσινό συμβάν, τραγικό, δυσάρεστο, ό,τι θέλετε βάλτε εκεί επίθετο, στο σπίτι της συναδέλφου, της συνταξιούχου συναδέλφου, της Ιωάννας Κολοβού. Λοιπόν, τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός. Κανένας, μόνος, παντού, ξεσηκωμός. Απλό. Πιο απλό δεν γίνεται. Πιο απλό δεν γίνεται. Να το ξαναπώ, είναι το ηχητικό της χθεσινής ημέρας. Να το ξαναπώ. Τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός. Κανένας μόνος, παντού, ξεσηκωμός. Το αφήνω εδώ και για να μην πει κάποιος ότι τον αδικό, διότι δεν έχουμε όλη την ίδια άποψη σε αυτή τη ζωή, ούτε τα ίδια πολιτικά πιστεύω, ούτε τις ίδιες ιδεολογίες, όλα πέφτουν στην κονίστρα, στην μαρμίτα, μαγειρεύονται και βγαίνει το αποτέλεσμα. Να ακούσουμε λοιπόν και το αντίπαλον δέος του ηχητικού. Ακούστε το. Μην χάνετε χρόνο, δημοσιογράφοι. Το τελευταίο 24ωρο θα γίνει. Δεν χαρίζουμε από το Σύνταγμα ούτε ένα 24ωρο. Τον ακούσατε? Ο Υπουργός Αναπτύξεως, η εθνική μας τσιρίδα, ο κατά τον ίδιο άνθρωπος, ο οποίος έχει ένα πολύ μεγάλο λάτιμο, τη λογοδιάρεια, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν μας χαρίζουν, είπε, ούτε ένα δευτερόλεπτο
εξουσίας. Θα εκμεταλλευτούν και το τελευταίο σέντς, συμπληρώνω εγώ. Θα πλιατσικολογήσουν, θα βουτήξουν στα διευκρίνιστα, στις κευωρίες και σε ό,τι μπορεί να θρέψει την ευζοία τους. Την ακατάσχετη λεμαργία τους για εξουσία και για χρήμα. Προσέξτε τώρα. Δεν θέλω να είμαι θεροβάμων. Δεν λέω πως το σπίτι της Ιωάννας σώθηκε. Λέω μόνο πως αποδείχτηκε πως αν βρεθούμε μαζί αλληλέγγυοι, πλάι-πλάι μπορούμε. Αυτό μόνο. Και χρειάζεται να βρεθούμε. Όχι μόνο στους πληστηριασμούς, και σε πολλά άλλα χρειάζεται να βρεθούμε. Χρειάζεται να βρεθούμε πλάι-πλάι στην ακρίβεια που σαρώνει τις ζωές μας, στα σούπερ μάρκετ. Απέναντι στις πολυεθνικές με τα διάφορα τρίκ, πάντα σε βάρος πολιτών, πάντοτε. Με μια νοοτροπία που προσβάλλει τους πολίτες. Απέναντι στις τρόικες, αλλοδαπές και ημεδαπές, στους γερούν γεράν, γερά. Τους βάστα Σόιμπλε. Απέναντι στους μεσάζοντες, τους πάσης φύσεως μεσάζοντες. Απέναντι στους πάτσιδες. Απέναντι στους κοκλώνιδες. Απέναντι στους σωτακουστές. Απέναντι στις διώξεις των λίγων δυστυχών της δημοσιογράφων που δεν επέλεξαν να είναι μπάτλερ συμφερόντων. Σε μια επανάσταση του αυτονόητου, προσέξτε με. Δεν μιλάω ούτε για μεγάλα επαναστατικά τσιτάτα, ούτε τίποτε από όλα αυτά. Μιλάω απλά για την επανάσταση του αυτονόητου. Να βάλουμε τη χώρα στις ράγες μιας δυτικής δημοκρατίας, επιτέλους. Βαυκαλιζόμαστε δεκαετίες ότι είμαστε Δύσης. Ενώ δεν είμαστε. Είμαστε ακριβώς το αντίθετο. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα τα ακούσετε το βράδυ, θα σας το πω, για την πρέσα. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 800.000 σπίτια έχουν περάσει στα χέρια φαντς αυτών των κεφαλαίων. Ξέρετε ότι 80.000 εξ αυτών έχουν πληστηριαστεί, αλλά παραμένουν κλειστά, επειδή ακολουθούν το περίφημο μοντέλο της Ισπανίας. Τι είναι αυτό το μοντέλο της Ισπανίας? Δεν περνάνε, δεν μεταπολούνται, δεν περνάνε σε χέρια άλλων, όπως θα περίμενε κάποιος. Μένουν κλειστά, διότι αυτοί που τα πήρανε και τις περισσότερες φορές είναι τα funds, οι τράπεζες, οι ίδιες, οι οποίες συστήνουν κάποια funds. Με έδρα την Ισλανδία, γιατί εκεί είναι ο παράδεισος της μη πληρωμής της εφορίας, έχει ένα 10% και τελειώσαμε. Τα μεταπουλούν τιτλοποιημένα στην αγορά και στη δευτερογενή αγορά και πηγαίνουν και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και παίρνουν δάνεια, δίνοντας ως εγγύηση τα σπίτια αυτά. Και παράγεται φρέσκο αέρα το χρήμα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται 2.500 πληστηριασμοί την ημέρα σε όλη τη χώρα? Όπου να το ξέρετε, θα μου πείτε. Ποια κανάλια θα σας το πούνε και ποιες τηλεοράσεις και ποιες εκπομπές και ποιοι δημοσιογράφοι. Με ρώτησαν ποιος θέει γι' αυτό. Κάποιοι. Η απάντηση δεν είναι μονοδιάστατη. Δεν είναι απλή. Το αντίθετο. Είναι πολύ, πολύ, πολύ δυσάρεστη. Ξέρετε γιατί? Διότι θα μπορούσε κάποιος να πει πολύ εύκολα: μα φταίνε τα μνημόνια. Φταίνει οι τράπεζες, φταίνε τα φαντ, φταίνει η Σόιμπλε της αλλοδαπής και της ημεδαπής, φταίει ο καζινοκαπιταλισμός. Αλλά νομίζω ότι ενώ φταίνε όλα τα παραπάνω, αυτό που φταίει πρωτίστως είναι η αδράνειά μας, η αδιαφορία μας. Ο εχθρός δεν βρίσκεται τις περισσότερες φορές κάπου αλλού, για να το δείχνουμε με το δάχτυλο, άντε να ρίχνουμε και καμιά φωνή για να ξεμπερδεύουμε. Ο εχθρός τις περισσότερες φορές είναι εντός μας. Και επειδή η αναφορά σε ξεχώριες αυξήσεις είναι μόνιμη εποδός των κυβερνώντων, ας δούμε και τι κάνουν στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, ας δούμε τι κάνουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Ισπανία, στη σοσιαλιστική Ισπανία. Τι κάνει η κυβέρνηση στο θέμα των πληστηριασμών? Διότι και στην Ισπανία είχαν πρόβλημα, μνημονιακό πρόβλημα, με διαφορετικό εντελώς τρόπο, αλλά είχαν πρόβλημα. Είχαν τεράστιο πρόβλημα στεγαστικών δανείων, κυρίως στην Ισπανία. Και δείτε πώς το αντιμετωπίζουν τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάνε. Προσφέρει, για παράδειγμα, η Ισπανική κυβέρνηση χαμηλότερα επιτόκια κατά τη δεκαετία πενταετού περίοδου χάριτος για ευάλωτες οικογένειες που κερδίζουν λιγότερα από 25.200 ευρώ. Ενώ τους επιτρέπεται επίσης να πραγματοποιούν μια δεύτερη αναδιάρθρωση χρέους. Προσέξτε, οικογένειες που κερδίζουν οικογενειακό εισόδημα 25.200 ευρώ. Διότι εδώ το δίκτυο προστασίας που θα σας πω παρακάτω, που δεν είναι κανένα δίκτυο προστασίας, είναι πορεία προς το κενό, προσφέρεται μόνο σε όσους έχουν κάτω από 7.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα. Δηλαδή απολύτως πέννητες που ζουν με 300 ευρώ το μήνα. Οικογένειες, προσέξτε. Λοιπόν, επίσης στην Ισπανία. Επιτρέπεται στα νοικοκυριά πρόσβαση σε περίοδο χάριτος 2 ετών με ευνοϊκότερο επιτόκιο κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου και παράσταση έως και 7 έτη της διάρκειας παράταση, συγγνώμη, έως και 7 έτη της διάρκειας του δανείου. Επίσης, επιτρέπεται στα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης με εισόδημα κάτω των 29.400 ευρώ ετησίως να παγώσουν τις μηνιαίες πληρωμές και να παρατείνουν την περίοδο απόσβασης έως και 7 χρόνια. Τα ακούσατε? Στην Ισπανία, όχι κάπου. Στην Ισπανία. Την ώρα που εδώ δεν υπάρχει κανένα πέπλο προστασίας και σας είπα πλην όσων έχουν οικογενειακό εισόδημα 7.000 ευρώ. Και για αυτούς
τους προσφέρεται, προσέξτε, η δυνατότητα να νοικιάσουν για 12 έτη το σπίτι τους σε τιμή που θα τους υποδείξει το fund και μετά την πάροδο της 12ετίας να το πληρώσουν εκ νέου σε τιμή που πάλι θα τους υποδείξει το fund χωρίς να εξαιρεθεί, χωρίς να εκπέσει από το συνολικό τίμημα τα 12 χρόνια που πληρώναν το ενίκιο. Αλλά ακόμα και αυτό το άθλιο στην κυριολεξία σχέδιο, σχήμα, βάλτε εσείς ό,τι θέλετε εκεί, το οποίο σας προείπα και προσφέρεται μόνο για αυτούς που έχουν 7.000 ευρώ και κάτω, ετήσιο εισόδημα, οικογενειακό, δεν έχει ακόμα λάβει σάρκα και οστά, δεν έχει δηλαδή συσταθεί ο φορέας που θα αναλάβει αυτή την ενοικίαση, παρά το γεγονός ότι έγινε νόμος του κράτους. Η ίδια κυβέρνηση το ψήφισε. Αλλά το ξέχασε μετά, τα σερτάρια. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα. Και την ίδια ώρα γίνονται 2.500 πληστηριασμοί την ημέρα. Λοιπόν, να πούμε και κάτι άλλο για το μείζον μεγάλο θέμα των υποκλοπών, πριν ολοκληρώσουμε. Θα σας διαβάσω κάτι μοταμό, όπως λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Λέξη-λέξη, όπως γράφτηκε ακριβώς μέσα σε εισαγωγικά. Και γράφτηκε στην Καθημερινή. Προφανώς είναι μήνυμα του κ. Παπαχελά, του διευθυντή της, ο οποίος βρέθηκε τελικά, με βάση τις αποκαλύψεις του ντοκουμέντου, να παρακολουθείτε. Κ. Παπαχελάς. Από ποιους αλήθεια. Λοιπόν, σας το διαβάζω. Εδώ και μερικές εβδομάδες γράφει σήμερα η Καθημερινή. Έχουν αναφερθεί στην υπόθεση των παρακολουθήσεων τα ονόματα του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και του Διευθυντή της Καθημερινής. Θεωρούμε αυτονόητο και δεδομένο ότι από τη δικαιοσύνη και τις αρμόδιες αρχές θα εξαντληθεί κάθε θεσμική οδός για την άμεση διαλεύκανση και αυτών των ισχυρισμών. Η Καθημερινή έχει άλλωστε από καιρό επισημάνει ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα προστατευτεί η δημοκρατία μας είτε από υπαρκτές απειλές είτε από ανυπόστατες πληροφορίες. Βαράνε τα καμπανάκια, Κυριάκο. Βαράνε οι καμπάνες, οι συναγερμοί από παντού. Στην αρχή ήταν το ντοκουμέντο όλα αυτά τα χρόνια που στάθηκε απέναντί σου με τις αποκαλύψεις του. Τώρα με χαρά βλέπουμε ότι είναι και άλλες εφημερίδες. Και μάλιστα εφημερίδες του δεξιού χώρου, δικές σου εφημερίδες. Καθημερινή, το Βήμα, τα Νέα και άλλες δημοσιογραφικές ομάδες όπως το Inside Story, η Ευσύν που κάνει πολύ αξιόλογες έρευνες, η Αυγή, η Επιτροπή Πέγκα του Ευρωκοινοβουλίου για να δώσουμε και τη θεσμική της διάσταση. Συνεπώς το κουβάρι αρχίζει και ξυλώνεται από παντού και αυτό δεν μπορεί να σταματήσει. Είναι προφανές, ακόμα και στον μπλο ακρεφνή οπαδό της Νέας Δημοκρατίας, ότι το σύστημα που στήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Μαξίμου, στήθηκε για να παρακολουθεί τους πάντες. Και κυρίως τους φίλους, γιατί από εκεί κινδυνεύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τους άλλους είπαμε και χθες. Τους αναλέμβανε η Λίστα Πέτσα και οι καναλάρχες, οι γάτες των Ιμαλαΐου. Με εκείνους καθαρίσαμε. Βγάζαμε για παράδειγμα τον ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο και τελειώσαμε με το θέμα των πολιτικών μας αντιπάλων. Τους φίλους όμως, τους υπουργούς, τους ομοτράπεζους, τους ομογάλακτους, κάποιος πρέπει να τους ελέγξει, κάποιος πρέπει να τους ακούσει και κάποιος πρέπει να τους εκβιάσει. Αυτή είναι η νοοτροπία του καθεστώτος Μητσοτάκη. Δεν είναι η δημοκρατία, δεν είναι το όλο στα φως. Δεν είναι ακόμα, αν θέλετε, και τα κομματικά παιχνίδια στα οποία έχουμε συνηθίσει, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη. Έτσι. Είναι άλλη είδους νοοτροπία, αντιδημοκρατική. Κρυφή. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα να πάει μια χώρα σε εκλογές ενώ υπάρχει εκεί έξω κάπου υλικό προσωπικών στιγμών και επαγγελματικών στιγμών πάρα πολλών μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, μεγάλων δημοσιογράφων, γνωστών δημοσιογράφων και μεγάλων επιχειρηματιών. Πώς θα χρησιμοποιηθούν όλα αυτά στον δρόμο προς τις εκλογές? Μπορεί κάποιος να απαντήσει. Πώς είναι δυνατόν να έρχονται 11 πράκτορες από τη Μοσάντ, αυτή την περίφημη Unit 81, από το Ισραήλ, να ακούνε το κυβερνητικό συμβούλιο, τους κυβερνητικούς υπουργούς, να καταγράφουν το υλικό και να δίνουν όσα θέλουν, για παράδειγμα, εκεί που τα δίνουν, ενώ να κρατούν τα υπόλοιπα. Πώς τα χρησιμοποιούν αυτές οι ξένες αυτές υπηρεσίες, η Μοσάντ, για παράδειγμα, τις ευαίσθητες πληροφορίες για την Ελλάδα? Οι υπουργοί διαχειρίζονται πολύ ευαίσθητα θέματα ελληνικά. Είτε αφορούν την εξωτερική πολιτική της χώρας, είτε αφορούν την οικονομική πολιτική της χώρας, είτε αφορούν τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις Βρυξέλλες, με όλο τον κόσμο. Πώς τα χρησιμοποιεί η Μοσάντ τα συγκεκριμένα στοιχεία που δώσαμε τη δυνατότητα να έχει στην κατοχή της και στη διάθεσή της? Πού τα πλασάρει, πού τα πουλάει, ενδεχομένως για να εξυπηρετήσει ειδικά τις εθνικά συμφέροντα? Όλα αυτά περνάνε κάτω από το ραντάρ των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεν ενοχλούν κανέναν. Και μάλιστα των μέσων μαζικής ενημέρωσης που μας το παίζουν και εθνικά ευαίσθητοι, διότι εθνικά ευαίσθητοι μας το παίζει και η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνό κόμμα. Αλλά εδώ δεν τρέχει τίποτα. Είναι σαν το Roots Rage που το πριν ο άνεμος και το παρέσαιρνε προς την Κρήτη. Δεν είναι σοβαρά θέματα αυτά?
να φέρει αποδείξεις ο δημοσιογράφος. Μα είμαστε στα καλά μας. Διαβάστε σήμερα στην Ευσύνη ένα εξαιρετικό άρθρο του Καρελιά, αν θυμάμαι καλά. Εξαιρετικό. Σε ποιο μέρος του κόσμου ο δημοσιογράφος φέρνει αποδείξεις? Σε ποιο μέρος του κόσμου? Η Washington Post, για παράδειγμα, έφερε αποδείξεις όταν αποκάλυψε το Watergate με τον Nixon? Όχι. Απέδωσε τις αποκαλύψεις της στο βαθύ λαρύγγι. Δεν ζήτησε κανένας να πει ποιος είναι αυτό το βαθύ. Να του βγάλουν τις κουκούλες, όπως γίνεται εδώ στην Πανανία της Κολομβίας, των Βαλκανίων. Δεν ζήτησε κανένας να βγάλουν την κουκούλα από το βαθύ λαρύγγι. Και ανέλαβε το FBI και έφερε εις πέρα στην έρευνα. Και έστειλε τον Nixon στα ζήτητα της ιστορίας. Εδώ, να αναρωτηθούμε τι κάνει η ελληνική δικαιοσύνη. Θα σας πω εγώ τι κάνει η ελληνική δικαιοσύνη. Δεν έχει ούτε τεχνικό σύμβουλο στην έρευνα, στις δικογραφίες που έχει για το θέμα. Ούτε τεχνικό σύμβουλο. Για ένα θέμα που είναι αμιγώς τεχνικό. Που οι έρευνες, οι όποιες έρευνες της εισαγγελίας, πρέπει να βασίζονται, ο πυλώνας τους πρέπει να είναι το τεχνικό μέρος. Το πώς ήρθαν, πώς στήθηκε ο τεχνικός μηχανισμός, πώς γίνανε αυτές, πώς στάλθηκαν τα SMS, από ποιους στάλθηκαν, τα ύποπτα, τα μολυσμένα. Γι' αυτό μιλάμε. Να μην μιλάει ο δημοσιογράφος για αυτά. Λοιπόν. Καμιά φορά κουράζει να λες και ταυτονόητα σε αυτόν τον τόπο, γιατί δεν αλλάζει και τίποτα. Λοιπόν, και να κλείσουμε λέγοντάς σας ότι σήμερα στη σημερινή πρέσα του Documento TV στις 9 το βράδυ, έτσι όπως κάθε βράδυ Τρίτης, μπορείτε να δείτε την πρέσα στις 9 ακριβώς, είτε στο documentonews.gr, όπου υπάρχει το σχετικό link και το πατάτε και το βλέπετε, είτε στη σελίδα μας στο YouTube, είτε στη σελίδα μας στο Facebook. Όταν λέω τη σελίδα μας, εννοώ το ντοκουμέντο τη σελίδα στο Facebook και στο YouTube, στις πλατφόρμες αυτές τις μεγάλες, τις διαδικτυακές. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή εκπομπή, γιατί μιλάμε για την ακρίβεια που σαρώνει τις ζωές μας, την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, την ακρίβεια στη μάνικα για τη βενζίνη, την ακρίβεια παντού, ακόμα και στα επιτόκια των τραπεζών, των στοχαστικών δανείων. Αλλά μιλάμε και για το πολύ σημαντικό θέμα αυτό των πληστηριασμών με αφορμή τα όσα γίνανε χθες στο σπίτι της Ιωάννας Κολοβού. Εκεί λοιπόν, από εκεί θα ακούσετε και αυτές τις αποκαλύψεις για το πόσες χιλιάδες σπίτια αυτή τη στιγμή έχουν περάσει στα χέρια του φαντς, πόσες χιλιάδες πληστηριασμοί γίνονται κάθε μέρα. Μιλούν ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, του γνωστού μας ΙΝΚΑ, ο κύριος Γιώργος Λιχουρίτης, τον ξέρετε από τη τηλεόραση, εμφανίζεται συχνά. Ο πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών στη Θεσσαλονίκη, του ΚΕΠΚΑ, ο κύριος Τσομπερλίδης Νίκος. Έχει κάνει και αυτός πάρα πολύ δουλειά, πολλά χρόνια τώρα. Και ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Δανειοληπτών Ελλάδος, ο κ. Ευάγγελος Κρητικός, ο οποίος λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Κάντε τον κόπο, ακούστε τα, πραγματικά θα ενημερωθείτε και θα είστε και ενήμεροι για πολύ σημαντικά θέματα. Να κλείσουμε λοιπόν τώρα. Το έκανα χθες για πρώτη φορά και λέω να το κρατήσουμε στα podcast. Τα δικά μας να κλείνουμε με έναν τρόπο διαφορετικό από αυτούς που δεν ακούγονται ποτέ στην ελληνική τηλεόραση. Γενικώς δεν ακούγονται στη δημόσια σφαίρα, στην δημοσιογραφική, στην ενημερωτική. Να ακούσουμε με ένα ηχητικό, έτσι. Είναι γνωστό. Είναι ο ποιητής μας, ο Μιχάλης Κατσάρος, με ένα πολύ γνωστό του ποίημα. Θα κλείσουμε με αυτό, γιατί νομίζω ότι ταιριάζει μετά τα όσα έγινε χθες. Ταιριάζει. Και τα όσα λέμε τώρα, όσα είπαμε τώρα στο podcast, νομίζω ότι ταιριάζει. Λοιπόν, κλείνουμε με αυτό. Θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο, Τετάρτη, στο καθημερινό podcast του Τμήματος Πολιτικών Ειδήσεων του Documento. Να περνάτε, να είστε καλά. Ζητάτε, μάλιστα, βλέπω πολλούς ότι ζητάνε να έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Όσο μπορούμε, το κρατάμε, το πάμε μεγαλύτερο, το πάμε περισσότερο. Σιγά-σιγά θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, να περνάτε, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να αγωνίζεστε για τα πάντα. Κλείνουμε με τον Μιχάλη Κατσάρο. Αντισταθείτε πάλι σε όλους αυτούς που λέγονται μεγάλοι. Στον πρόεδρο του εφετείου αντισταθείτε. Στις μουσικές, τα τούμπανα και τις παράτες. Σ' όλα τα νότερα συνέδρια που πληρώνουνε, πίνουν καφέδες, σύνευροι, συμβουλατόροι. Σ' αυτούς που γράφουν λόγους για την εποχή. Δίπλα στη χειμωνιάτικη θερμάστρα. Στις κολακίες, τις ευχές, τις τόσες υποκλήσεις από γραφιάδες και δειλούς για τον σοφό αρχηγό τους. Αντισταθείτε στις υπηρεσίες των αλλοδαπών και διαβατηρίων. Στις φοβερές σημαίες των κρατών και τη διπλωματία. Στα εργοστάσια πολεμικών υλών. Σ' αυτούς που λένε γυρισμό τα ωραία λόγια, στα θούρια, στα γλυκερά τραγούδια με τους θρήνους, στους θεατές, στον άνεμο, σ' όλους τους αδιάφορους και τους σοφούς, στους άλλους που κάνουν το φίλο σας, ως και σε μένα ακόμα που σας ιστορώ, αντισταθείτε. Τότε μπορεί βέβαιοι να περάσουμε προς την ελευθερία.